23 Ιανουαρίου ο αρχηγός του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, Γκιουβέν Έρκαγια, καλεί από ανοιχτό τηλέφωνο, από μη κρυπτογραφημένο τηλέφωνο, το ναυτικό ακόλουθο της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα και του λέει, επαναλαμβάνω, σε ανοιχτή γραμμή, όλοι γνωρίζουν ότι όλες οι πρεσβείες που βρίσκονται σε μια χώρα, τα τηλέφωνα τους παρακολουθούνται. Πόσο μάλλον τα τηλέφωνα της τουρκικής πρεσβείας στην Ελλάδα, που είναι γνωστά τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Εκεί λοιπόν λέει ο Γκιουβέν Έρκαγια, ο Ναύαρχος, ότι υπάρχει ζήτημα με ορισμένα νησιά που κατέχουν οι Έλληνες. Αυτά τα νησιά μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Μάλιστα αναφέρει και κάποια από αυτά, μεταξύ των οποίων τα Ήμια, αλλά και η νήσι Φούρνη. Διακόπτει σε κάποιο σημείο την ομιλία και του ζητάει να περάσουν σε κρυπτογραφημένη γραμμή. Είναι φανερό ότι εκείνη τη στιγμή ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στην ελληνική πλευρά ότι η Τουρκία προτίθεται να αμφισβητήσει την κυριότητα ή την κυριαρχία της Ελλάδας σε μια σειρά από νησιά. Αυτή ήταν μια πληροφορία που μαγνητοφώνησε η αρμόδια υπηρεσία και την έθεσε υπόψη των πολιτικών αρχών αρμοδίως και όπως προβλέπουν οι νόμοι. Εκεί εμφανίζεται η πρώτη αδυναμία της χώρας να αποκωδικοποιήσει το λόγο για τον οποίο ένας έμπειρος ναύαρχος, ο ναύαρχος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, μίλησε έτσι ανοιχτά για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το λογικό ήταν η συνομιλία αυτή να γίνει είτε από κρυπτογραφημένο τηλέφωνο, είτε να γίνει μέσα από σημαντικά μέσα από λογραφία, η οποία είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα, ο Πρωθυπουργός έκανε μία σύσκεψη, ο κύριος Σιμίτης, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Θεόδωρο Πάνταλο, και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Γείτονα, και ανακοινώθηκε ότι η σύσκεψη αφορούσε ένα εθνικό θέμα. Κατά πάσα πιθανότητα, διότι δεν έχουμε άλλες μαρτυρίες, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκε η ηχοκλοπή που έγινε στη συνομιλία του Έρκαγια με τον ναυτικό ακόλουθο στην Αθήνα και αφορούσε την πρόθεση της Τουρκίας να αμφισβητήσει την κυριότητα νησιών στο Αιγαίο. Μέχρι τότε αυτό που έχουμε είναι η διακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι τα Ήμια είναι καταγεγραμμένα στο κτηματολόγιο της επαρχίας Μπόντρουμ της νομαρχίας Μούγλων. Ενώ λοιπόν γίνεται η υποκλοπή και η σύσκεψη του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, δύο μέρες μετά, στις 25 Ιανουαρίου, σαν χθες, ο Δήμαρχος της Καλύμνου, συνοδευόμενος από έναν ιερέα και από τον αστυνομικό διευθυντή της Καλύμνου, επιβαίνουν σε μία βάρκα, πηγαίνουν στα Ήμια και υψώνουν την ελληνική σημαία. Εδώ, καταρχάς να πω ότι ο Δήμαρχος Καλύμνου είναι φίλος μου. Δεν θέλω να υπονοήσω τίποτα, απλά αναφέρω γεγονότα τα οποία τίθενται προς προβληματισμό. Ποιος ήταν ο λόγος που στις 25 Ιανουαρίου, δύο μέρες μετά την συνομιλία του Τούρκου Ναύαρχου, της οποίας κοινωνία έγιναν απολύτως συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη. Ποιος λοιπόν ήταν ο λόγος που όθησε τον Δήμαρχο να τοποθετήσει τη σημαία και μάλιστα δίκη τελετής με παπά, όχι κουμπάρο και αστυνομικό διευθυντή, να τοποθετήσει τη σημαία πάνω στα Ήμια, γιατί και στα πλαίσια ποιου σχεδιασμού και ποια στρατηγικής έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν έχει απαντηθεί. 25 Ιανουαρίου τοποθετείται η σημαία και στις 27 Ιανουαρίου ένα τουρκικό ελικόπτερο μεταφέρει έναν συντάκτη, δημοσιογράφο της εφημερίδας Κουριέρ, ο οποίος με τηλεοπτικό συνεργείο μαγνητοσκοπείται να κατεβάζει την ελληνική σημαία, να υψώνει μια τουρκική σημαία, να παίρνει το ελικόπτερο και να αποχωρεί από τα Ήμια. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται, αφού έχει λυθεί κατά κάποιο τρόπο το ζήτημα που αφορούσε το πλοίο που προσάρεσε, βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις οι οποίες στείλουν σκηνικό κρίσης. Πρώτη κίνηση είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Ναυάρχου. Δεύτερη κίνηση είναι η σύσκεψη του Πρωθυπουργού για εθνικό θέμα
με αυτούς που σας είπα. Τρίτη κίνηση είναι ο Δήμαρχος, που επαναλαμβάνω, αποτελεί ερώτημα. Πώς έγινε κοινωνός της αμφισβήτησης των ημείων, τουλάχιστον στο βαθμό που έγινε με την... γιατί υπήρχε η διακοίνωση, αλλά δύο μέρες μετά την υποκλοπή της συνομιλίας του ΕΡΚΑ για... με τον εδώ ναυτικό ακόλουθο. Στη συνέχεια, μετά την τοποθέτηση της τελικής σημαίας στα ίμια, βλέπουμε έναν Τούρκο δημοσιογράφο, με ελικόπτερο παρακαλώ, να προσγειώνεται σε ελληνικό νησί και να κάνει αυτό που έκανε. Και το γεγονός ότι ήταν δημοσιογράφος της εφημερίδας Κουριέρ, δεν είναι δυνατόν να μην το συνδέσουμε με το ρόλο που έχει παίξει η εφημερίδα Κουριέρ στην εμφάνιση και στην εξέλιξη, την κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών κρίσεων. Με πιο σημαντικό και κορυφαίο ρόλο αυτόν στα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1955. Η εφημερίδα Κουριέρ ήταν αυτή η οποία προτού πέσει η βόμβα στο υποτιθέμενο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη, είχε τυπώσει, ενώ πουλούσε τότε 30.000 φύλλα, είχε τυπώσει, προτού πέσει η βόμβα, έκτακτη έκδοση με 200.000 φύλλα, τα οποία μόλις ήρθε το σήμα ότι έπεσε η βόμβα, ήταν τυπωμένη η εφημερίδα, τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια τα στήθη των βαρβάρων έπεσαν με μανία πάνω στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης με τους βανδαλισμούς και εγκλήματα που έγιναν εναντίον των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη τότε, που έφτασαν οι βάρβαροι μέχρι να ανασκάψουν μέχρι και τους τάφους των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Και βρισκόμαστε λοιπόν να κυματίζει στις 27 Ιανουαρίου μία σημαία πάνω στα Ίμια και ακόμα και τότε το ελληνικό κράτος δεν είναι σε θέση να έχει μία συνολική εικόνα για το σκηνικό της κρίσης και πώς θα κινηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα για να μην μπέσει στην παγίδα που έστησε η Τουρκία ή κάποιος άλλος παίκτης που συντόνιζε τα δύο βήματα από τις δύο πλευρές για την κλιμάκωση της κρίσης. Αντί λοιπόν να αναλύσουμε τι ακριβώς σημαίνει η τοποθέτηση μιας σημαίας από έναν δημοσιογράφο, τι σημαίνει και με ποιον τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ελλάδα, αντί με έναν ανάλογο τρόπο, χωρίς να εμπλακεί το κράτος, να αφαιρέσει τη σημαία και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο νησί με έναν τρόπο που να μην εξυπηρετεί του σχεδιασμό της κλιμάκωσης της κρίσης, έστειλε εκεί το περιπολικό στις 28 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά, Παναγόπουλος 2, το οποίο έκανε αναγνώριση, ήδη τα τουρκικά κανάλια είχαν δείξει φυσικά άλλη μια ένδειξη ότι κάποιος ετοιμάζει σκηνικό κρίσης και τα βήματά σου, αν δεν ξέρεις που θα καταλήξει η κρίση ή αν δεν είσαι αποφασισμένος που θα πας στην κρίση, τα βήματά σου θα πρέπει να είναι τόσο προσεκτικά που επαναλαμβάνω, να μην παίξεις το παιχνίδι στο σκηνικό που έστησαν άλλοι. Στέλνουμε λοιπόν να διαπιστώσουμε αυτό που είδαμε στην τηλεοράση στην ουσία, αν υπάρχει η σημαία. Όντως, το περιπολικό του πολεμικού μας ναυτικού Παναγόπουλος 2 πήγε στα Ίμια, είδε τη σημαία, ανέφερε αργοδίως ότι υπάρχει η τουρκική σημαία και στη συνέχεια πήγε στην περιοχή το περιπολικό Αντωνίου και κατέβασε την τουρκική σημαία και τοποθέτησε ελληνική σημαία στα Ίμια. Τότε δε αποφασίστηκε, επαναλαμβάνω, αντί να κινηθούμε με μια λογική που δεν θα οδηγεί στην κλιμάκωση της κρίσης και αντί να απαντήσουμε στην τουρκική κίνηση με έναν τρόπο περίπου ανάλογο. Δημοσιογράφο έστειλαν αυτοί, δημοσιογράφοι κι εμείς, στείλαμε, επαναλαμβάνω, το πολεμικό ναυτικό να σηκώσει τη σημαία και επανδρώσαμε τη μεγάλη Ίμια με βατραχανθρώπους. Και μάλιστα επανδρώσαμε τη μεγάλη Ίμια και αφήσαμε αφύλακτη τη μικρή Ίμια. Εκεί λοιπόν πραγματικά τη φορά αυτή με δικιά μας επιδιότητα στείλουμε σκηνικό κρίσης χωρίς να έχουμε αποφασίσει εάν θα τεντώσουμε το σκηνή σε περίπτωση που κλιμακωθεί η κρίση, αφού εμείς κάνουμε πια σε αυτή τη φάση το καθοριστικό βήμα για να στηθεί το σκηνικό της κρίσης και για την κλιμάκωσή της. Και επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια περίοδο που στην ουσία δεν έχουμε κυβέρνηση, διότι κυβέρνηση χωρίς ψήφο εμπιστοσύνης, δεν ξέρω, νομικός δεν είμαι, νομίζω όμως ότι σοβαρές αποφάσεις είναι δύσκολο να λάβει μια κυβέρνηση που δεν έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο. Στις 29 του μηνός
είναι η ημέρα των προγραμματικών δηλώσεων. 28 του μηνός έχει στηθεί το σκηνικό της κρίσης, βατρακάνθρωποι στα Ίμια και σημαία φυλασσόμενοι από τους βατρακάνθρωπους. 29 του μηνός ο Πρωθυπουργός Σιμίτης κάνει τις προγραμματικές του δηλώσεις και εκεί μάλιστα αναφέρεται και στο ζήτημα των αμφισβητήσεων της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της και θα απαντήσει με τον τρόπο που πρέπει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία ακόμα και με τη χρήση των όπλων. Τότε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γεράσιμος Αρσένης, είμαστε στις 29 του μηνός, ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα Ίμια. Επαναλαμβάνω, στη φάση αυτή με δικιά μας επαιτειότητα, ενώ έχουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού στις πραγματικές δηλώσεις και την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Άμυνας, τότε έχουμε δήλωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δηλώνει ότι τα Ίμια είναι τουρκικά. Δηλαδή, ήδη η φωτιά άναψε και οι δύο πλευρές, λες και υπάρχει ένα κεντρικό επιτελείο που τους συντονίζει, κάνουν κινήσεις οι οποίες αντί να οδηγούν στην αποκλιμάκωση, οδηγούν στην κλιμάκωση της κρίσης. Το γιατί, θα το δούμε παρακάτω. 30 Ιανουαρίου σπέβδουν οι μονάδες του πολεμικού ναυτικού, κυρίως του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, πρώτα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και στη συνέχεια ακολουθούν και οι μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Και δεν ξέρω τώρα, οι περισσότεροι δεν βλέπω πολύ νεολαία εδώ, αλλά θα θυμάστε ότι η κινητοποίηση του ελληνικού ναυτικού έγινε μπροστά στις κάμερες με ένα συγκεκριμένο σταθμό και ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, πάνω σε βάρκα, δεν ξέρω σε κάποιο ταχύπλοο, έπαιρνε όλα τα. Μιλάμε για ηλαροτραγωδία. Εκεί λοιπόν η περιοχή γύρω από τα Ίμια γίνεται στην ουσία μία μπαρουταποθήκη, η οποία ακριβώς επειδή στείνεται ένα σκηνικό τοπικού πολέμου που κανείς δεν ξέρει αν ξεκινήσει με τόσες πολλές δυνάμεις ένας τοπικός πόλεμος, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να κλιμακωθεί σε ένα γενικευμένο πόλεμο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το σκηνικό λοιπόν αυτό όπως στείνεται στην περιοχή και με δεδομένο ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ και έχουν ιδιαίτερες στρατηγικές σχέσεις, θα έλεγα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθιστά επιβεβλημένη την εμπλοκή, την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Τότε, λάδι στη φωτιά, ρίχνει η Τανσού Τσιλέρ, πρωθυπουργός της Τουρκίας τότε, υπάλληλος της Παγκόσμια Τράπεζας μέχρι πριν λίγα χρόνια, με πολύ στενές σχέσεις με το σύστημα εξουσίας στις ΗΠΑ, οι αντίπαλοι της την κατηγόρησαν στην Τουρκία ότι εκπαιδεύτηκε για πολλά χρόνια από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και από τη CIA για να γίνει πρωθυπουργός και να παίξει παιχνίδια, ένα από τα οποία ήταν αυτό το νημείο. Βγαίνει λοιπόν στις 30 του μηνός και ενώ ήδη η περιοχή γύρω από την Τουρκία έχει γίνει μια παρουταποθήκη, βγαίνει η Τανσού Τσιλέρ και τι λέει. Αυτή η σημαία που έχει μπει σε αυτό το νησί θα φύγει με μια αποφασιστικότητα που τρομάζει ακόμα και τον πιο ψύχρεμο παρατηρητή και αναλυτή της κατάστασης. Είμαστε στις 30 το βράδυ, συσκέπτεται το Κησέα, επαναλαμβάνω δεν έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είστε υποχρεωμένοι να γνωρίζετε όλοι, αλλά όσοι ασχολείστε με την πολιτική και ιδιαίτερα η στρατιωτική, θα πρέπει ίσως να γνωρίζετε ότι το Κησέα συσκέπτεται στα υπόγεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρώτον για λόγους ασφαλείας, για να μην διαρρεύσουν αυτά που θα συζητηθούν εκεί, όμως το κυριότερο γιατί. Γιατί εκεί υπάρχουν τα κέντρα επιχειρήσεων του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο δίνει την εικόνα του πεδίου επιχειρήσεων ή του πεδίου της κρίσης ανά πάσα στιγμή, online, on time, ζωντανά, τι ακριβώς συμβαίνει. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα στον Πρωθυπουργό αλλά και στα μέλη που συμμετέχουν στο ΚΙΣΕΑ να έχουν σωστή, έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση και έτσι να διαχειριστούν καλύτερα την κρίση που είναι σε εξέλιξη και τίνει να μετατραπεί στην περίπτωσή μας σε έναν
τοπικό πόλεμο που τα στοιχεία ήταν τέτοια που θα καθιστούσαν αναπόφευκτο και έναν γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή και παραλάβαμε γενικευμένο πόλεμο μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Τότε λοιπόν, αντί να συσκεφτεί το Κισαία το υπόγειο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, για λόγους ψυχολογικούς λένε ορισμένοι, και τι εννοώ, ο τότε Πρωθυπουργός, επειδή προερχόταν από το χώρο της αριστεράς, είχε μία αρνητική άποψη, αν λένε απέχθεια, σε οτιδήποτε αφορούσε στρατό, δυνάμεις ασφαλείας, αστυνομία, υπηρεσίες πληροφοριών κτλ. Και ειλικρινά δίνω κατανόηση όταν ένας άνθρωπος από αυτές όλες τις αρχές, σε μια ταραγμένη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, διώκεται ή αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπιζόταν η αριστερή εκείνο το διάστημα ως εσωτερικός εχθρός, είναι λογικό να υπάρχει μια αρνητική άποψη, μια αρνητική προσέγγιση για όλα αυτά. Όμως, όταν έχεις μια τέτοια άποψη, δεν γίνεσαι πρωθυπουργός. Έτσι. Όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, είσαι υποχρεωμένος να αγκαλιάσεις όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, σαν να είναι πραγματικά σου παιδιά, και με αυτούς να εργαστείς για να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της πατρίδας, που είναι το ιερότερο πράγμα για κάθε άνθρωπο, τουλάχιστον για κάθε Έλληνα. Τι λοιπόν, το Κισαία έγινε στην ουσία μια μικρή ταβέρνα. Έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή, όπου πηγαινοερχόταν οι πιατέλες με τα φαγητά και μεταξύ τυρού και αχλαδιού μιλούσαν και για την εξέλιξη της κρίσης. Τότε, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, ο Πρωθυπουργός Σιμίτης συνομιλούσε τηλεφωνικά με τον Κλίντον, ο Υπουργός Εξωτερικών Πάγκαλος, όταν δεν ήταν στα κανάλια, συνομιλούσε με τον ομόλογο τον κύριο Κρίστοφερ, αυτός ο οποίος μερικά χρόνια πριν του είχε ξεφύγει και είπε ότι εσείς τι μου λέτε, θα έχετε εκλογές σε τρεις μήνες. Και πράγματι, ως μάντης, όταν η ημερομηνία που είχε δώσει τον Ιούνιο είχε προβλέψει ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, μιλούσε λοιπόν με αυτόν και κυρίως με τον Χόλμπρουκ, ο οποίος είχε αναλάβει το ρόλο του συντονιστή από πλευράς αμερικανικής διοίκησης από τις κρίσεις στα Ήμια. Ο Υπουργός Άμυνας μιλούσε με τον ομόλογο τον κύριο Πέρι και ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Ναύαρχος ο κύριος Βασιλικόπουλος, μιλούσε με τον σταθμάρχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον ΗΠΑ της ΙΑ στην Αθήνα, ο οποίος του μετέφερε μηνύματα του George Tenet, ο οποίος τότε ήταν ο διοικητής της CIA. Κατόπιν όλων αυτών που είπαμε, Κισαία με τον τρόπο που έγινε και τηλεφωνικών συνομιλιών, βρισκόμαστε 30 προς 31 Ιανουαρίου και εκεί φαίνεται ότι η κρίση βαίνει προς αποκλιμάκωση. Υπάρχουν στοιχεία, οι υπηρεσίες πληροφοριών συλλέγουν στοιχεία, γύρω από τα Ήμια ήταν, επαναλαμβάνω, υπήρχε ένα σκηνικό πολέμο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όταν του ζητούσαν να κάνει κινήσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης, είχε ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα. Εκτός του ότι τα Ήμια είναι ελληνικά και υπάρχει συμφωνία, υπάρχει το πρωτόκολλο των Ιταλών της παράδοσης των Δωδεκανέσων, εκτός λοιπόν ότι έχουμε ένα χαρτί στα χέρια μας, ισχυρό ότι τα Ήμια είναι ελληνικά, έχουμε και την υπεροχή σε τακτικό επίπεδο γύρω από τα Ήμια. Δηλαδή, όταν σε πιέζουν να υποχωρήσεις, υποχωρείς όταν ξέρεις ότι σε περίπτωση που εξελιχθεί η κρίση, με βάση τα δεδομένα που έχεις μπροστά, που αυτοί δεν τα είχαν, είπαμε, αντί για τον αρχιστράτηγο και τους επιτελείς να τους οπλίζουν με δύναμη και εθνική αυτοπεποίθηση, είχαν κάνει ένα Κισαία καφενείο, όπως το λέμε. Εκεί λοιπόν, όταν έχεις, διότι πραγματικά όποιος μεσολαβεί για την αποκλιμάκωση μιας κρίσης είναι καλοδεχούμενες οι καλές υπηρεσίες της όποιας μεγάλης δύναμης, υπό μια προϋπόθεση, ότι η αποκλιμάκωση θα γίνει με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα φύγει τα συμφέροντά σου και εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και σε στρατιωτικό επίπεδο έχουμε και το πλεονέκτημα, είναι τρελό να υποχωρήσεις, είναι παράλογο. Παρόλα αυτά λοιπόν, παρότι τα Ήμια είναι ελληνικά και παρότι έχουμε το στρατιωτικό πλεονέκτημα στην περιοχή, η Ελλάδα φαίνεται να δέχεται την αποκλιμάκωση
της έντασης με ισοδύναμα βήματα τα οποία θα οδηγήσουν στην status quo ante, κυρία καθηγήτρια. Τι σημαίνει ισοδύναμα βήματα? Θα κατεβάσουμε εμείς σημαία, θα κατεβάσουν και οι Τούρκοι σημαία, θα αποσύρουμε εμείς βατραγανθρώπους, θα αποσύρουν και οι Τούρκοι βατραγανθρώπους, θα αποσύρουμε εμείς φρεγάτες και άλλες ναυτικές δυνάμεις, θα αποσύρουν και οι Τούρκοι και η κατάσταση θα περιέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν την κλιμάκωση, την εμφάνιση και την κλιμάκωση της κρίσης. Αυτό που λένε οι λογικοί μας και οι δεθνολόγοι μας, status quo ante. Όμως, στην περιοχή υπάρχει μια σημαία, η ελληνική. Βατραχάνθρωποι υπάρχουν μόνο Έλληνες. Πώς θα γίνουν ισοδύναμα βήματα προς τα πίσω? Εκεί λοιπόν τη λύση σε αυτό το ερώτημα την έδωσαν οι Τούρκοι βατραχάνθρωποι, οι οποίοι αφήσαμε εμείς αφύλακτη τη μικρή ημία. Κανείς δεν έχει δώσει απάντηση γιατί. Πήγαν λοιπόν οι Τούρκοι, έβγαλαν βατραχάνθρωπους πάνω στα ήμια, γύρω στις 1-1,5 ώρα, στη μικρή ήμια, έβαλαν και αυτή και την τουρκική σημαία. Και πλέον είχε συνηθεί το σκηνικό. Κατεβαίνει μια σημαία, κατεβαίνει και η άλλη. Αποσύρονται οι βατραγάνθρωποι της μιας πλευράς, αποσύρονται οι βατραγάνθρωποι και της άλλης πλευράς. Φεύγει το ναυτικό της μιας χώρας, φεύγει το ναυτικό για της άλλης χώρας και είμαστε θεωρητικά στην status quo ante, στην κατάσταση, στην προτεραιά κατάσταση. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αυτή η ένταση που κλιμακώνεται η κρίση και έχουμε στις 31 του μενός την τρίτη μέρα των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης για να ακολουθήσει η ψήφος εμπιστοσύνης. Και τότε ακούγεται στην Ελληνική Βουλή, αναφερόμενος ο Πρωθυπουργός στην κρίση, το ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Μέχρι στιγμής κανείς δεν ξέρει για το αν η προσάραξη του πλοίου Φιγκένα Γκά ήταν σκόπιμη ή όχι. Κατά την άποψή μου, ήταν μάλλον τυχαίο γεγονός. Μάλλον. Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση ήταν η αντίδραση του Τούρκου πλοιάρχου, ο οποίος είπε «Δεν δέχομαι ρημούρκηση από ελληνικά ρημουργά». Πιθανόν να είχε οδηγίες, να είχαν όλοι οι Τούρκοι πλοίαρχοι οδηγίες, αφού το σχέδιο για την αμφισβήτηση του συνόλου του Αιγαίου είναι γεγονός ότι υπήρχε από χρόνια στα συρτάρια και στα επιτελικά γραφεία του τουρκικού ΚΕΕΦΑ. Στις 28 του μηνός, δύο ελληνικά ρημουργά πήγαν και αποκόλλησαν το Φιγκένα Γκά. Εκεί και πάλι δεν είδαμε να αντιδρούν οι Τούρκοι. Θα μπορούσαν όταν πήγαν τα δύο ρημουργά να στείλουν τις ακτιωρούς εκεί πέρα και να αποτρέψουν την αποκόλληση και την ρημούργηση. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Όπως επίσης πιστεύω ότι είναι ένα ερωτηματικό τι ζητούσε το τουρκικό φάντομ στη Λέσβο και πώς έθεσε. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν στοιχεία και γι' αυτό δεν λέω και τίποτα για το ζήτημα αυτό. Την επόμενη μέρα, 29 Δεκεμβρίου, έχουμε τη διακοίνωση με την οποία έλεγε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι τα νησιά αυτά είναι καταγεγραμμένα στα κτηματολόγια της Μούγκλας. Θα μπορούσε να βγει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και να πει ότι η Τραπεζούντα είναι καταγεγραμμένα στα χρυσόβουλα των Κομνηνών, τα οποία καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο της Θεσσαλονίκης. Και τι έγινε? Εάν η Ελλάδα δεν έδινε συνέχεια στο θέμα, αυτή η διακύρωση δεν θα είχε καμία πρακτική σημασία. Επαναλαμβάνω, καμία πρακτική σημασία. Γιατί οι Τούρκοι, όταν έδιναν τα νησιά στους Ιταλούς, τα είχαν καταγράψει ένα προς ένα, υπήρχε δηλαδή παράρτημα με τα νησιά, τα είχαν μεταβιβάσει την κυριότητά τους στους Ιταλούς και οι Ιταλοί με τη σειρά τους στην Ελλάδα. Τι κτηματολόγια και πράσινα άλογα, μου λέτε, θα έπρεπε να σκεφτεί ο Έλληνας διπλωμάτης και ο Έλληνας πολιτικός? Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι ενώ θα έπρεπε να έχει λήξει το ζήτημα και θα έπρεπε να, αφού πέρασε μια περίοδος ηρεμίας από τις 29 Δεκεμβρίου που είναι η διακύρωση μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, δηλαδή περίπου ένας μήνας πέρασε ηρεμίας, βλέπουμε ότι η συνομιλία του Έρκαγια, η τηλεφωνική συνομιλία που υποκλέπτεται, στην ουσία αποτελεί το έναυσμα της κρίσης, της καινούργιας κρίσης στα Ήμια, η οποία οδήγησε στην κλιμάκωσή της μετά από 7 μέρες. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε η Ελλάδα να αναλύσει
για ποιο λόγο μίλησε ο Τούρκος Ναύαρχος ανοιχτά στο τηλέφωνο και πώς θα έπρεπε να χειριστούμε, να διαχειριστούμε. Εάν η Ελλάδα είχε παράδοση, θα πω μια λέξη, κουλτούρα διαχείρισης κρίσεων, θα είχε διαχειριστεί πολύ διαφορετικά το όλο θέμα και σε καμιά περίπτωση δεν θα είχαμε οδηγηθεί στην κατάσταση που θα πω μετά από λίγο. Μπορώ να πω ότι το παιχνίδι στα Ίμια, στο βαθμό που χάθηκε, χάθηκε στις 23 του μηνός με την υποκλοπή, όταν η Ελλάδα δεν ανέλησε σωστά τις αιτίες για τις οποίες ο Τούρκος Ναύαρχος μίλησε ανοιχτά. Ένα άλλο ζήτημα, το είπα και στην ομιλία μου στην αρχή, είναι πώς γνώριζε ο Δήμαρχος της Καλύμνου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, σε καινούργια φάση, μετά τις 23, δηλαδή δύο μέρες πριν, ένα σχέδιο αμφισβήτησης της κοινότητας των νησιών του Αιγαίου από τους Τούρκους. Ποιος τον ενημέρωσε, ποιος του έδωσε πολιτική στήριξη για να πάει να τοποθετήσει στη σημαία με έναν τρόπο τελειτουργικό, ο οποίος και διέρευσε, έτσι. Ποιος τον διέρευσε. Επίσης, τα ερωτήματα τα έθεσα. Η Χουριέτ, η γνωστή προβοκατόρια και η Χουριέτ, η εμπλοκή της, είναι αδιανόητο. Μπορούμε να φανταστούμε ότι επειδή είναι η Ελλάδα αυτή που είναι, ότι μία ελληνική εφημερίδα θα μπορούσε να το κάνει επειδή κάποιοι το είδαν έτσι, να πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Στην Τουρκία αυτό είναι αδιανόητο. Ο τουρκικός τύπος είναι απολύτως ελεγχόμενος και δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να κινηθεί ελικόπτερο, τηλεοπτικό συνεργείο και δημοσιογράφος της Χουριέτ, μάλιστα, χωρίς να είναι σε πλήρη γνώση, εγώ λέω σε διατεταγμένη υπηρεσία, του τουρκικού κράτους. Όλα αυτά λοιπόν, ακόμα και σε αυτή τη φάση, έπρεπε να σημάνουν συναγερμό στην Ελλάδα. Ότι εδώ στείλεται ένα σκηνικό κρίσης που αφού σου τη στείλει ο άλλος δεν ξέρει που θα καταλήξει. Εκτός και αν ήξερα. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν σημαίνει συναγερμός με την εμπλοκή της Χουριέτ, αντί να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της κρίσης, παίρνοντας μέτρα ταυτόχρονα για την προάσπιση των ημείων αλλά και των συνόρων μας στο Αιγαίο και στη Θράκη, εμείς στείλαμε δύο περιπολικά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και προσέξτε, βάλαμε και σημαία, βάλαμε και βατροανθρώπους και μάλιστα μόνο στη μία Ίμια. Τουλάχιστον άμα το κάνουμε, ας το κάνουμε σωστά. Ας επανδρώνουμε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ας ήθελε η Τουρκία ή και η Ουάσιγκτον να έρθει να κάνει κρίση στο Αιγαίο. Εδώ έρχεται ένα ζήτημα. Πες ότι πήρε απόφαση το Υπουργείο Άμυνας ή το πολεμικό ναυτικό να κάνει αυτές τις κινήσεις. Η κυβέρνηση, όταν είναι σε εξέλιξη, που ήξερε τις δηλώσεις του Αρτελιά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν είχε έλεγχο της κατάστασης. Δεν ζητούσε ενημέρωση από τα αρμόδια Υπουργεία. Πού ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, πού ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, πού ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν γινόταν αυτές οι κινήσεις. Δεν είχαν την εποπτεία του τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι δικαιολογία το ότι είσαι άπειρος και ότι δεν έχεις πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Και γιατί δεν σκέφτεσαι ότι ο εχθρός, όποιος και να είναι αυτός, ότι ακριβώς εκείνη την περίοδο που υπάρχει ένα σχετικό κενό εξουσίας, τότε θα σου κάνει την κρίση. Τι μέτρα έχεις πάρει γι' αυτό. Επανδρώνεις που επανδρώνεις. Επανδρώσε τα όλα και τα μικρά Ίμια και την Καλόλυμνο και το Γαλλονίσι και το Φαρμακονίσι και ό,τι άλλο μπορεί ο Τούρκος να το καταλάβει για να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Και φυσικά δεν σταματάμε εκεί. Πες ότι έγινε ένα λάθος. Ότι στείλανε τη σημαία και τα περιπολικά από λάθος. Στη συνέχεια κινούνται όλες οι δυνάμεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Και δεν κινούνται μόνο αυτές. Κρυφά. Κινούνται, δηλαδή και ο κουφός Νάσονα θα τα έβλεπε στην τηλεόραση. Και ενώ, σας το είπα, στις 12 το βράδυ συμφωνήθηκε να πάμε να γίνουν τα ισόρροπα βήματα για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς αναλυτής. Από τη στιγμή που βγήκε εκείνη την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην τηλεόραση και είπε ότι αποκλιμακώθηκε η κρίση, το παιχνίδι είχε τελειώσει. Ενώ λοιπόν γίνεται αυτό, οι Τούρκοι φυσικά αποβίβασαν τους πατρανθρώπους στη Μικρή Ήμια, μετά τη συμφωνία για την αποκλιμάκωση και βλέπουμε στις τουρκικές τηλεοράσεις, το βλέπαμε επαναλαμβάνω, μια μισή ώρα, ότι βγήκαν στη Μικρή Ήμια. Το χάσαμε το παιχνίδι. Τότε, για να διαπιστώσουμε αυτό που είδαμε στις τηλεοράσεις, απογειώσαμε το ελικόπτερο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μαρτυρικό θάνατο, το θάνατο των τριών παλικαριών, οι οποίοι άδικα, άδικα, απολύτως άδικα, έπεσαν
στα κρύα νερά του Αιγαίου το πρωί της 31ης Ιανουαρίου το 1996. Προσπάθησα να σας παρουσιάσω βήμα-βήμα την εξέλιξη της κρίσης. Φαίνεται ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες και στην Ελλάδα και στην Τουρκία οι οποίοι έπαιζαν ένα ρόλο σε αυτό το σκηνικό της κρίσης. Και για να παίξουν το ρόλο οι παίκτες από τη μια και από την άλλη πλευρά χρειάζεται και ένας συντονιστής. Ποιος ήταν ο συντονιστής, βρείτε το εσείς. Εγώ θα σας πω ότι στη φάση που κορυφώθηκε η κρίση, αυτός ο οποίος παρενέβη για να αποκλιμακωθεί ήταν αυτός που ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε το ευχαριστώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας είπα ότι η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα. Δεν είναι σωστό η παράδοση. Κουλτούρα δεν βρίσκω άλλη λέξη. Σκέφτηκα εδώ όταν ετοίμαζα την ομιλία μου ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα διαχείρισης κρίσεων. Έχουν βγει κάποια βιβλία του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούν το Κυπριακό, μέχρι να καταντήσει να διαμεριστεί η Κύπρος. Και μου είπε ένας πρέσβης που τα διάβασε ότι οι Αμερικανοί όλες τις συναντήσεις που γινόταν και αφορούσαν το Κυπριακό, την πορεία του Κυπριακού, τις κατέγραφαν και προσέξτε, δεν κατέγραφαν μόνο αυτά που έλεγαν είτε οι Αμερικανοί είτε οι Κύπριοι συμμετέχοντες στις συνομιλίες. Κατέγραφαν τις χειρονομίες αλλά και τις γκριμάτσες του προσώπου τους. Από την ελληνική πλευρά, εάν σήμερα αναζητήσουμε ντοκουμέντα για το τι είπαν, προσέξτε, κατέγραφαν τον Κίσιγκερ, τους δικούς τους υπουργούς. Υπήρχε δηλαδή θεσμοθετημένη διαδικασία, όποιος μιλάει και συμμετέχει στην κρίση, αλλά τι λέει θα καταγράφεται. Και δεν καταγράφεται μόνο η φωνή του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ένα σύστημα, το οποίο δίνει πολιτικές οδηγίες και ελέγχει αν οι δρόντες υλοποιούν αυτές τις οδηγίες και τις υλοποιούν με σωστό τρόπο. Σας επαναλαμβάνω, εάν άλλο να λες κάτι και να δείξεις ότι δεν το θέλεις και άλλο να λες κάτι και να είσαι πιστικός. Ακόμα και αυτό καταγράφεται. Στην Ελλάδα σας πληροφορώ για τη διαχείριση της κρίσης, όλοι αυτές οι συνομιλίες που έκαναν πρωθυπουργός με Κλίντον, η πρόσωπη ιστορικών με Χόλμπρουκ, άμυνας με τον ομόλογό του και δεν είναι καταγεγραμμένος πουθενά από πλευράς ελληνικού κράτους. Και σας ερωτώ, πώς θα ζητήσουμε ευθύνες για τη διαχείριση αυτής της κρίσης? Να γιατί λέω ότι δεν έχουμε κουλτούρα κρίσης. Διότι στην ουσία έχουμε ένα διαλυμένο κράτος και πλήρη έλλειψη επαγγελματισμού. Και σε επίπεδο κρατικών αξιωματούχων, δεν ξέρω αν στεναχωριέται ο κύριος Μαυρόπουλος, όμως εάν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται ποτέ να διορθώσουμε το ελληνικό κράτος. Ένα πλήρως διαλυμένο, κομματικοποιημένο και διαφθαρμένο ελληνικό κράτος και ένα πλήρως διαλυμένο και διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Και σας ερωτώ, είναι δυνατόν με διαλυμένο κράτος και με διαλυμένο πολιτικό σύστημα να κάνεις διαχείριση κρίσης? Γι' αυτό καμιά κρίση δεν τη χειριζόμαστε σωστά και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Δεν μπορούμε να απαγγείλουμε κατηγορίες και εισαγγελείς δεν είμαστε. Δίνεται η εντύπωση ότι όλο το παιχνίδι ήταν στημένο. Και όφυλαν αυτοί που έχουν τις τύχες στα έθνους στα χέρια τους και τις πατρίδες στα χέρια τους, όφυλαν να το καταλάβουν. Εάν δεν ήταν λοιπόν στημένοι κι αυτοί, τουλάχιστον στην κρίσιμη στιγμή, όταν φτάσαμε το βράδυ 30 προς 31, όφυλε ο Πρωθυπουργός να ζητήσει το συσχετισμό δυνάμεων και εκεί που υπήρχε η απειλή πολέμου, ότι δηλαδή, εάν σας αφήσω, είναι αποφασισμένη η άλλη πλευρά, έλεγαν σε εμάς ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι, θα κλιμακωθεί η ένταση και θα πάμε σε σύγκρουση, εκεί έπρεπε να πάρουμε και μια απόφαση. Είδα στη συνέχεια δηλώσεις του κ. Πάγκαλου, ο οποίος τι έλεγε, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Δηλαδή στο δίλημα, θα υπερασπιστούμε την πατρίδα ή δεν θα κάνουμε πόλεμο, υπερισχύει το δεν θα κάνουμε πόλεμο. Χωρίς να αναρωτιόμαστε αν με τη στάση μας αυτή παραβιάζουμε την πατροπαράδοτη αρχή, την πατρίδα ουκ ελάτο παραδόσου.